Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την νοσηλεία του Ντόναλντ Τραμπ και συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες σε ό,τι αφορά την υγεία του Αμερικανού Προέδρου που νοσηλεύεται με κορονοϊό. Ο ίδιος με νέο βίντεο απευθύνεται στον Αμερικανικό λαό μέσα από την πολυτέλη προεδρική σουίτα του στρατιωτικού νοσοκομείου. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back. Because we still have to make America great again. Our First Lady is doing very well. Melania asked me to say something as to the respect that she has for our country, the love that she has for our country. And we're both doing well. Melania is really handling it very nicely. As you've probably read, she's slightly younger than me, just a little tiny bit. And therefore, just we know the disease, we know the situation with age versus younger people. Μέσα από την προεδρική σουίτα του στρατιωτικού νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται, ο Τραμπ συνεχίζει να κάνει χιούμορ και να εργάζεται. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος καταπευλημένος, άλλοτε με το σακάκι του και άλλοτε χωρίς αυτό, μελετά τα δημόσια έγγραφα. Has he ever been on supplemental oxygen? Right now he is not on oxygen. I know you keep. So he has not been on it during his COVID treatment. He's not on oxygen right now. It later emerged that Mr. Trump had received oxygen at the White House before he was admitted to hospital. Ωστόσο, οι πληροφορίες για την υγεία του είναι αντιφατικές. Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου έκανε αποκαλύψεις. The president's vitals over the last 24 hours were very concerning, and the next 48 hours will be critical in terms of his care. We are still not on a clear path to a full recovery. He's receiving outstanding multidisciplinary care. The state of the science for coronavirus infection. We are monitoring him very closely for any evidence of complications from either the coronavirus illness or the therapies that we are prescribing to make him better. Έξω από το νοσοκομείο έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του Τραμπ. I don't know that I've ever seen him sick. I don't know that I've ever seen him actually have the flu or anything like that. So, you know, he's obviously taking it seriously, but he's a fighter. I know he's still working. I know he was speaking with various senators. About the stimulus package today. Στο μεταξύ, ο ένας μετά τον άλλον, οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ κάνουν τεστ και βγαίνουν θετικοί στον κορονοϊό. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα και το βράδυ Σαββάτου βρήκε πολλές πλατείες της Αθήνας να μετατρέπονται για ακόμα μια φορά σε υγειονομικές βόμβες. Νεαροί κυρίως, με ποτά στο χέρι, χωρίς μάσκες και χωρίς αποστάσεις μεταξύ τους, συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Ο Γιάννης Ευσταθίου έχει τη συνολική εικόνα. Αυτές είναι οι εικόνες όπως τις περιέγραψες, Ράνια. Αρκετοί νεαροί κυρίως, αλλά όχι μόνο νεαροί, ψήφισαν τα μέτρα για τον κορονοϊό και ξεκύθηκαν στις περισσότερες πλατείες της Αθήνας και Άλση, προκειμένου να απολαύσουν, κατά πως λένε οι ίδιοι, τη ζεστή βραδιά του Σαββάτου. Ωστόσο, πράγματι, ειδικά σε τρεις πλατείες, στο Μοναστηράκι, στην πλατεία Νέας Σμύρνης και στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη, ο συνωστισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος, προσοχή δεν υπήρχε. Υπήρξαν αντιθέτως γλέντια με τα ποτά στο χέρι και με κάποια φαγητά. Μάλιστα. Υπάρχουν οι νέοι που άφησαν μάλιστα και τα σκουπίδια επί τόπου, ωστόσο οι Δήμοι μερίμνησαν και πήγαν νωρίς το πρωί συνεργεία. Και περισυνέλεξα, μάζεψαν όλα τα. Βλέπουμε τις εικόνες ενώ μας περιγράφεις, Γιάννη, πάρα πολλούς κόσμους στις πλατείες και πολιορκημένοι κυρίες και κύριοι από τον κορονοϊό. Νιώθουν οι κάτοικοι σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Ειδικά στον Αγίο Παντελεήμονα, ο ΕΟΔΗ πήγε να κάνει δειγματοληπτικά τεστ μετά την έξαρση των κρουσμάτων στο γυροκομείο. Ο κόσμος στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα έχει στηθεί στην ουρά προκειμένου να κάνει τα rapid test. Είναι η δεύτερη μέρα που βρίσκονται στο σημείο τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 8 πολίτες έχουν βρεθεί θετικοί σε 357 τεστ. Ανάμεσά τους, ένας ιερέας και ένας ψάλτης του Ιερού Ναού που βρίσκεται δίπλα στο γυροκομείο. Το κάνω προληπτικά για την υγεία μου και γιατί έχω και ένα παιδάκι και έχω και ευπαθή ομάδα στο σπίτι. Εντάξει, μια χαρά μου πάνε. Rapid test έκανε και ο πατέρας Παναγιώτης που λειτουργεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Ανησυχεί αφού πριν λίγο καιρό ένας άλλος ιερέας της ενορίας είχε βγει θετικός. Το δικό μου,
αρνητικό. Πού το ξέρετε, αυτά είναι. Τώρα μόλις μου το πάνε. Οι κάτοικοι στον Άγιο Παντελεήμονα ζητούν να γίνεται συνέχεια απολύμανση πλατείας. Η εικόνα που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή με τα σπασμένα μπουκάλια και τα σκουπίδια δείχνει ότι έχουν δίκιο. Ο ένας πάνω στον άλλον και κανένας δεν φοράει μάσκα. Στις 8 η ώρα στις σκάλες του Αγίου Παντελεήμονα 40 άτομα. To make a test for coronavirus, I live here Agora Crito. Η Αττική είναι στο κόκκινο. Από τα 267 κρούσματα χθες, τα 123 είναι εντός του νομού. Οι κόκκινες περιοχές όπου υπάρχει έξαρση των κρούσματων εκτείνονται σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ στους κάθετους δρόμους ανάμεσα σε Πατησίων και Αχαρνών από την περιοχή του Αγίου Ελευθερίου μέχρι την οδό Αγίου Μελετίου. Στην Αχαρνό, κύριε μου, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Στα μικρά μαγαζιά δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν φοράνε μάσκες τίποτα. Εδώ θα γίνει κανόνι, θα γίνει μπόμπα. Εδώ θα ακούσουμε νούμερα σε λίγο τρελά με τον κορονιό. Βέβαια, μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση υπάρχει και στις περιοχές εκτός των συγκεκριμένων ορίων. Στον κόκκινο χάρτη συμπεριλαμβάνονται τμήματα της 4ης, 5ης και 6ης δημοτικής κοινότητας, οι οποίες συνολικά απαριθμούν περίπου 315.000 κατοίκους. Η Αθήνα είναι μια χαοτική πόλη και ο καθένας οφείλει να γνωρίζει σε ποιες περιοχές επικεντρώνεται το πρόβλημα ώστε να προστατευτεί ανάλογα. Ποιος είναι όμως ο λόγος της επιδημιολογικής επιβάρυνσης? Στα συνοικιακά καταστήματα, κυρίως στα Σαββατοκύριακα, υπάρχει χαλαρότητα. Συχνά η μάσκα είτε λείπει είτε πέφτει κάτω από το σαγόνι. Υπάρχει χαλαρότητα τα Σαββατοκύριακα όσον αφορά τις μάσκες. Και εσένα, σε είδα, έχεις κατεβάσει τη μάσκα. Γιατί δεν είχε κόσμο. Τώρα. Από την πρώτη φορά με. Γι' αυτό βάζουμε και το εμπόδιο να μην μπαίνει ο κόσμος. Το 90% φοράει μάσκες. Του κόσμου και εμείς το 90% τις φοράμε. Αρκετοί αναγκάζονται να χάνουν πελάτες αφού ορισμένοι αλλοδαποί αρνούνται να συμμορφωθούν, όπως έγινε σε αυτό το ζαχαροπλαστείο στην Αχαρνών. Ορισμένοι γελάνε, συγκεκριμένα ένα ζευγάρι είχε μπει τις προάλλες. Η κοπέλα γέλαγε, αυτός έλεγε ότι I don't have a mask. Τους είπα έξω. Δεν θέλουν καν να ακούσουν για μάσκα. Και όταν κάποιος τους πει γιατί δεν φοράτε μάσκα, το τι ακούμε κάθε μέρα δεν περιγράφεται. Ξένοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να φορέσουν μάσκα περισσότερο. Την ίδια στιγμή δημιουργούν προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές τα άτυπα τζαμιά που λειτουργούν σε πολλά σημεία του κέντρου, όπως αυτό που βλέπετε, σε υπόγειο επί της οδού Γερανίου. Μάλιστα, ένας πιστός δεν φοράει καν μάσκα. Σε αυτά τα σημεία δεν υπάρχει έλεγχος και έτσι δεν αποκλείεται να σειραίουν μουσουλμάνοι από οπουδήποτε. Όπως για παράδειγμα από τους άτυπους καταβλισμούς της πλατείας Βικτωρίας. Εκεί οι οικογένειες με παιδιά ζουν κάτω από τα δέντρα. Σε φαμίλια. Η φαμίλια είναι η φαμίλια, μην είναι σε φαμίλια. Άνθρωποι ευάλωτοι σε ασθένειες και μολύνσεις, πόσο μάλλον όταν η πανδημία είναι σε εξέλιξη.